Είναι η καλύτερη φάρσα που αλλιεύσαμε μέσα από τα social media. Είναι η στιγμή που μία μαμά εντρόμητη βλέπει το παιδάκι της να αιωρείται από τα μπαλόνια στον αέρα και να ταξιδεύει όσο θα μπορούσε να πάει τέλος πάντων πιο πάνω. Τρέχει η έντρομη. Να σου πω κάτι, το καταλαβαίνω. Αλήθεια τώρα. Δηλαδή και εγώ που το είδα νωρίτερα, λέω Χριστέ μου, πού πάει το μωρό. Καλά, πού θα πού πήγαινε. Ήπτατε. Δεν είναι τόσο ψηλό το σπίτι, στο ταβάνι θα πήγαινε, θα το κατεβάζει με μια σκάλα. Πολύ ψύχρεμο σε βλέπω. Βέβαια. Μόνο που τα μπαλόνια αυτά δεν είχαν μέσα ήλιο. Οπότε κρατούσε ο μπαμπάς από πίσω το παιδί. Ναι, το αλλά κοίταξε τον σιγά. Γελάει. Ο ένας γελάει και ο άλλος έχει πάρει πανικό. Το παιδάκι είναι χαρούμενο πάντως. Γενικώς, ή μάλλον δεν καταλαβαίνει τι σημαίνει. Οι πατεράδες κάνουν τέτοιες πλάκες με τα μωρά τους. Νομίζω οι μάνες είναι λίγο πιο έντρομες, αλλά οι πατεράδες είναι πιο έτσι fan to watch. Και οι δύο. Εμένα μ' αρέσει αυτό που κάνουν πατεράδες. Εγώ θα έλεγα να μην το επιχειρήσεις στην πορεία της ζωής σου. Για να το πάρεις καλά με τη σύντροφό σου. Εντάξει, δεν θα το κάνω. Λοιπόν, ναι. Τώρα θέλετε να μπείτε κάτι εντυπωσιακό στο νούμερο 5. Βεβαίως. Φύγαμε. Σας είχα δείξει χθες κάποια πορτρέτα κάποιων πολύ διάσημων αθλητών που μέσω της τεχνητής νοημοσύνης τα βλέπουμε κάπως διαμορφωμένα. Τι μεγάλο σαν είχαμε δει στην παιδική ηλικία το Μέση. Τώρα τον βλέπουμε εδώ. Τώρα έγινε Χάρισον Φόρτ. Ο Μέση έγινε μοιάζει με τον Χάρισον Φόρτ. Πάρα πολύ μοιάζει. Όντως είναι εντυπωσιακή η ομοιότητα. Εδώ τον βλέπουμε πώς θα ήταν ιδανικά ο Μέση μέσω της τεχνητής νοημοσύνης AI. Μεγαλώνοντας. Πώς θα ήταν μεγαλώνοντας. Σε γυρή ηλικία. Βέβαια. Μοιάζει λίγο. Με ποιον μοιάζει, με τον εαυτό του ή με τον Χάρισον Φόρτ. Είναι μια μίξη Χάρισον Φόρτ και Μέση. Εδώ πέρα βλέπουμε τον Εμπαπέ. Πώς θα ήταν όμως γύρω στα 70-80. Μπορούμε να δούμε την επόμενη εικόνα. Να τη βλέπουμε. Ο Μόργαν Φρίμαν. Τώρα θα τους λέω εδώ κάπου αλλού θα πούμε. Όσο μπερδεύτηκαν λίγο. Έχει πέσει μέσα μέχρι τώρα, μάλλον. Μοιάζουν πάρα πολύ. Δεν ξέρω ρε παιδιά. Πολύ άγρια βέβαια μου φαίνεται με ένα Εμπαπέ. Και στην επόμενη εικόνα θα δούμε τον Χριστιάνο Ρονάλντο. Ναι, ναι. Και θέλω να μου πείτε αν σας θυμίζει καθόλου τον Χριστιάνο Ρονάλντο. Με την ίδια τεχνική, Ναι, με την ίδια τεχνική. Καμία σχέση. Ναι, η αλήθεια είναι ότι δεν θυμίζει τόσο πολύ. Τα ζυγωματικά έχουν μπει πολύ μέσα, θα λέγαω. Μπορεί να τον έκαναν πριν χρησιμοποιήσει ο ίδιος τις πλαστικές και γι' αυτό να μην μοιάζει στο μέλλον. Έχει κάνει ο Ρονάλντο πλαστικές. Φυσικά, θα σου δείξω φωτογραφίες μετά το πριν και το μετά. Έχει φτιάξει σίγουρα τα δόντια του. Έχει, εντάξει, ρε παιδί μου, το παιδί ήταν φτωχό. Έτσι είχε περάσει μια λεζάντα. Ήταν φτωχό και μετά απέκτησε με τα χρήματα ένα σφιχτερό χαμόγελο. Μια χαρά, αλλά. Πλαστικές δεν ξέρω. Φυσικά. Ναι. Έχει κάνει, θα σας το πω εγώ. Και θα σας πω και το άλλο που έρχεται τώρα στο νούμερο. Ποιο είναι, το 4? Είναι το 4, παιδιά, και είναι το μικρότερο σπίτι που υπάρχει αυτή τη στιγμή στον κόσμο που μιλάμε. Ας πέσει. Don't tell me. Είναι το σπίτι κουτί παπουτσιών, αυτό που βλέπετε. Έτσι το έχουν χαρακτηρίσει, γιατί είναι πάρα πάρα πολύ μικρό. Φαντάσου ότι ανοίγεις τα χέρια σου και ακουμπάς και στον έναν τοίχο και στον άλλον ταυτόχρονα. Άρα κάνεις το Spider-Man. Πολύ άνετα εκεί μέσα. Όχι ακριβώς. Όχι. Ο κύριος που βλέπετε εδώ, ο David, μετακόμισε από τη Νέα Υόρκη στο Μανχάταν για μια καλύτερη ζωή. Ήταν πανάκριβα τα ενίκια. Καταλήγει τώρα σε 10 τετραγωνικά που είναι αυτό το σπίτι. Από άλλο σημείο της Νέας Υόρκης στο Μανχάταν, downtown. Ναι. Είναι το πανάκριβο σημείο, έτσι. Ναι. Και βρήκε αυτό το σπίτι, το νοικιάζει για 1000 δολάρια τον μήνα. Είναι πάρα πολύ μικρό, δεν έχει ούτε μπάνιο, δεν έχει ούτε τουαλέτα για να πας. Χρησιμοποιεί κοινόχρηστες. Και για νεροχή την υπτήρα, βλέπω. Ναι, μόνο αυτό. Κοινά, ναι. Για να ξαπλώσεις το κρεβάτι, λέει, ξαπλώνει διαγώνια, γιατί έχει σφινώσει το κρεβάτι ανάμεσα στους δύο τοίχους. Και βγαίνει και ένα θετικό από όλο αυτό. Ποιο γιατί αυτό? Λέει ότι έχει μάθει πια να ζει πολύ μινιμαλιστικά και ότι δεν υπερκαταναλώνει. Δηλαδή δεν αγοράζει πράγματα τα οποία δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει και δεν μπορεί να αποθηκεύσει. Οπότε πολύ συνειδητά επιλέγει μόνο αυτά που του χρειάζονται για την καθημερινότητά του. Έχει μπαλκόνι ή έχει βγει κάπου αλλού? Ένα παράθυρο τουλάχιστον. Θα σε γελάσω. Ναι, τουαλέτα δεν έχει μέσα. Όχι, πρέπει να είναι στο κοινόχρηστο μπαλκόνι. Εγώ θα πω ακριβά τα ενίκια γενικώ στην Νέα Υόρκη. Κάνει τρεις δουλειές ο άνθρωπος. Τι να κάνω, καημένος. Δεν πειράζει. Τώρα από το μικρότερο σπίτι θα σας πάω στη μεγαλύτερη σπηλιά κρυστάλλων. Πάμε στο νούμερο 3. Αυτή η σπηλιά που βλέπετε είναι η μεγαλύτερη σπηλιά κρυστάλλων του πλανήτη. Τη βρίσκουμε στην Ισπανία, νοτιοανατολικά στην Ισπανία, σε μια επαρχία, στην Αλμύρια, και πρόκειται για ένα γεώδιο στην ουσία. Τι είναι το γεώδιο? Είναι μια κοιλότητα μέσα σε ένα βράχο, η οποία περιβάλλεται από αυτούς τους κρυστάλλους που βλέπετε, που θα μπορούσε να πει κανείς ότι είναι σπηλιά του Σούπερμαν. Γιατί μοιάζουν με κρυπτονίτες. Δεν ξέρω όσοι βλέπατε Σούπερμαν. Πρέπει να σας πω ότι αυτό ήταν ορυχείο παλιά, έτσι. Ήταν ορυχείο το οποίο ανακαλύφθηκε ξανά
Το 1999. Θα το ανακαλύψουν τώρα όλοι οι Instagrammer. Τελείως. Και θα τρέχουν, γιατί τώρα είναι πολύ εντυπωσιακό. Είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό. Ναι, και θα τρέχουν όντως και φωτογραφίες. Γιατί το έδειξες τώρα? Θα λιώσουν οι πάγοι. Είναι πολύ δύσκολο να τους εξορίξεις. Δεν γίνεται να σπάσεις τον πάγο αυτό. Και αυτό και δεν μπορούσαν γενικώς να. Ήταν μεγάλη διαδικασία. Να βγάλεις πολύ αυτό το εντυπωσιακή υλικό. Εικόνα. Βέβαια. Και από το νούμερο 3 θα πάμε τώρα κατευθείαν στο νούμερο 1 και στον άντρα με τα 100 μπαλόνια του. Θα δείτε. Αυτή λίγο με τα νούμερα, αλλά δεν πειράζει. Πάμε κατευθείαν στο νούμερο 2. Είναι ο κύριος που βλέπετε εδώ, ο Ντέιβιντ, από το Ιντάχο. Και κατάφερε να μπει στο ρεκόρ βιβλίο, στο βιβλίο ρεκόρ Guinness, σπάζοντας 100 μπαλόνια σε 22 μόνο δευτερόλεπτα με τα πόδια του. Είναι, τα κατάφερε στην πέμπτη του προσπάθεια, γιατί ήταν εκεί και τον χρονομετρούσαν. Και έχει καταφέρει με αυτό του το ρεκόρ να μπει, να κερδίσει 250 συνολικά πια ρεκόρ. Παιδιά, αυτό τον ήχο, πραγματικά, να μην τον έχει στο σπίτι. Δεν θέλεις. Να κάνει πρόβες. Γι' αυτό μπήκε σε γήπεδο μπάσκετ ο άνθρωπος. Αυτό είναι σίγουρα σίγκλι τις γιορτές. Φαντάζεσαι να τον έχεις τον άντρα σου έτσι με τα μπαλόνια όλη μέρα με στο σπίτι, το φίλο τώρα. Σου. Ναι. Δεν θέλει. Κάνει ένα αίσθημα ικανοποίησης. Είναι ωραίος ο ήχος που βλέπεις. Εντάξει, να μοιραστούμε τη χαρά του για τον Guinness, αλλά την άλλη δεν παλεύεται να τον έχει και γείτονα. Ναι, γιατί θα έχει κάνει πρόβες σίγουρα. Σίγουρα. Και τώρα πάμε να δούμε τον Bractora 007 όπως δεν τον έχετε ξαναδεί. Στο νούμερο 1. Για μένα ένας από τους καλύτερους James Bond που έχουν περάσει είναι ο Pierce Brosnan. Αχα. Κάτι που δεν ξέρετε για τον Pierce Brosnan είναι ότι ασχολείται πάρα πολύ με τη ζωγραφική. Χρόνια τώρα, πολύ πριν γίνει ηθοποιός. Το θέμα ποιο είναι, ότι μετά το χαμό της σύζυγούς του, της Cassandra Harris, που η οποία επεβίωσε. Της πρώτης, Ναι, της πρώτης, το 1991 νομίζω. Αφηρημένη είναι η τέχνη του. Και αφηρημένη, αλλά και προσωπογραφία. Είναι προσωπογραφία, γι' αυτό βέβαια το έχει βάλει δίπλα. Όχι. Έχει βάλει προσωπογραφία του, βέβαια. Ναι. Πάρα πολλά έργα. Και για να ξεπεράσει έτσι την κατάθλιψή του, επειδή του τύχησε πάρα πολύ αυτή η απώλεια τη συζύγου του, θα κάνει τώρα μια έκθεση τον Απρίλιο, μέσα στο Πάσχα, που θα γίνει στο Λος Άντζελες και θα έχει έτσι τέτοια εκθέματα pop art, όπως λέγεται ότι είναι. Γιατί κάνει πάρα πολλά έργα. Άρα διοχέτευσε τον πόνο του μέσα στην τέχνη και τώρα θα κάνει βέβαια και εκθεσή. Βέβαια. Οπότε θα δείτε και αυτό από τον Pierce Brosnan. Για μένα είναι από τους καλύτερους James Bond που έχουν περάσει. Ίσως ήταν ο πιο ανθρώπινος James Bond, τουλάχιστον στα συναισθηματικά του. Καλά, ναι. Σε αυτό θα συμφωνήσω μαζί σου. For your eyes only. Μπράβο, και ελπίζουμε να ξεπουλήσουν οι πίνακες. Αυτά είχαμε για σήμερα. Γεια σας. Ραντεβού αύριο πάλι με το top.